Την προηγούμενη εβδομάδα έβλεπα σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Προκαλούν οι ελλείψεις υγειονομικό υλικό, όπως συσκευές χορήγησης, φαρμάκων, σύριγγες, επιδεσμικό υλικό, φιαλίδια αιμοληψίας. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και από το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό. Σήμερα βλέπω ότι υπάρχουν και άλλα θέματα, έτσι όπως αναδεικνύονται από το Σωματείο. Η κυβέρνηση μέσα στο κατάπτυστο νομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση του παιδογκολογικού Αγίας Σοφία κατάφερε να περάσει άρθρο άσχετο με το περιεχόμενο του υπόλοιπου νομοσχεδίου που θέτει περιορισμούς στην παράταση της ειδικότητας των ειδικευόμενων γιατρών. Τώρα αυτό το θρίλερ δεν έχει τέλος, κύριε Βρύσαλη. Καλημέρα. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές σας. Όντως δεν έχει τέλος αυτό το θρίλερ ενάντια στους ασθενείς, στους εργαζόμενους. Είμαστε καθημερινά το τελευταίες μέρες σε ένα κυνήγι διαρκώς για να βρούμε απλά υλικά, υλικά που είναι άμεσης προτεραιότητας χρήση καθημερινής, όπως συσκευές ορού, σύριγγες. Και βεβαίως αυτό, αν θέλετε, δημιουργεί και ανασφάλεια σε εμάς, γιατί κάθε στιγμή πρέπει να έχουμε το νου μας για να μπορέσουμε να βρούμε από κάποια άλλη κλινική τα υλικά. Αυτό γίνεται για τους εξής λόγους, κυρία Δουλιαράκη. Καταρχήν, οι ποσότητες που παρακαίνονται από τα τμήματα προς το Γραφείο Προμηθειών και προς την διοίκηση πάντοτε κόβονται περίπου στο ίμιση. Δεύτερον, υπάρχει έτσι κι αλλιώς ο προϋπολογισμός που είναι ελλειμματικός, πιο καινούριος αλλά πιο προηγούμενος σε σχέση με τις ανάγκες. Ο φετινός προϋπολογισμός είναι μειωμένος κατά 10% τουλάχιστον σε σχέση με τον περσινό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται δηλαδή στην λειτουργία του νοσοκομείου από ένα σημείο και μετά. Και ταυτόχρονα υπάρχουν, αν θέλετε, όλες αυτές οι εταιρείες που για τους δικούς τους λόγους σε διαγωνισμούς πάνε σε δικαστήρια για να εκπέσουν διαγωνισμοί, με αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρή καθυστέρηση παραχώρησης των υλικών από τις εταιρείες. Τα λέω αυτά γιατί ένα από τα κριτήρια αξιολόγησης των νοσοκομείων και των διοικητών είναι ακριβώς η οικονομική, αν θέλετε, η οικονομική στρόφιγγα στις αυξανόμενες ανάγκες που υπάρχουν. Ένα στοιχείο να δώσω, που είναι από τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει και η διοίκηση. Είχαμε πέρυσι αύξηση συνολικά και των εισαγωγών στις κλινικές και στα τακτικά ιατρία και στο τμήμα των ενεπιγόντων περιστατικών πάνω από 10-15%, και την ίδια ώρα, αντί να περιμένει κάποιος και αύξηση της χρηματοδότησης και αύξηση του αριθμού των εργαζομένων, βλέπεις καθημερινά και μειώσεις εργαζομένων μέσω απολύσεων, συνταξιοδοτήσεων, παρετήσεων, και την ίδια ώρα να κλείνω η στρόφιγγα της κρατικής χρηματοδότησης και να αυξάνεται, αν θέλετε, η κατεύθυνση να βρουν τα νοσοκομεία, το Παγνί, τα άλλα νοσοκομεία. Αντίθετα πράγματα. Από τη μία λέτε είναι κριτήριο αξιολόγησης νοσοκομείων διοικητών η οικονομία, το μάζευε, και την ίδια ώρα αυτό που λέτε είναι, ξέρω εγώ, πόσο της εκατό ήταν η αύξηση, είπατε, εισαγωγών ή επισκέψεων στα ΤΕΠ. Και αύξηση εισαγωγών κατά 7%, στα τακτικά ιατρία κατά 11%, στο τμήμα επιγόντων περιστατικών κατά 23%, για εργαστηριακές εξετάσεις κατά 12%, λέω ενδεικτικά κάποια στοιχεία τώρα, και την ίδια ώρα, αντί να έχεις αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 23%, έχεις μείωση. Αυτά βέβαια θα χτυπήσουν επάνω στις ανάγκες των ασθενών. Θα τα βρούμε μπροστά μας, θέλω να πω, δηλαδή, όλοι αυτοί οι περιορισμοί οικονομικοί και του ανθρώπινου δυναμικού. Και έρχεται και η κυρία και η εγκύκλειος της κυρίας του Υπουργείου που λέει ότι εδώ θα απολύσουμε και γιατρούς παρατασιούχους μόλις έρθει ο επόμενος γιατρός ειδικευόμενος στη θέση του. Εδώ τα νοσοκομεία στενάζουν από έλλειψη. Δηλαδή μου δίνουν ένα συγκεκριμένο χώρο για να είμαι ειδικευόμενος. Ένα συγκεκριμένο χρόνο, αν τον περάσεις, είχες δυνατότητα για 2 χρόνια να παραμείνεις σαν παρατεσιούχος. Τώρα ο νέος νόμος που μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ψηφίστηκε σε άσχετο νομοσχέδιο για το ογκολογικό του Αγία Σοφία λέει ότι οι παρατεσιούχοι, οι ειδικευόμενοι γιατροί, εφόσον έρθει γιατρός στη θέση τους, απολύονται.
ήταν ουσιαστικά ένα μπάλωμα, κυρία Ντουργεράκη, στα νοσοκομεία, το να παραμένουν οι γιατροί ειδικευόμενοι μετά το τέλος της ειδικότητάς τους, ακριβώς γιατί οι ελλείψεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Επίσης ήρθε η εγκύκλωση της κυρίας Γκάγκα που αναφέρεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας, που εδώ νομιμοποιεί τους ασθενείς που βρίσκονται εκτός μονάδας. Επίσης περιορίζει τον αριθμό των κρεβατιών εντατικής θεραπείας από 10% που προβλεπόταν ότι κάθε νοσοκομείο πρέπει να έχει, το απάει στα 5%. Μειώνει τον ελάχιστο αριθμό νοσηλευτών ανακρεβάτι ΜΕΧ από 5 που ήταν με βάση τα διεθνή στάνταρ στους 3. Λέω ενδεικτικά ότι το νοσοκομείο επιχείρηση που η κυβέρνηση αστιμάνοντας κάθε μία έκτιζε για να το δημιουργήσει, πλέον έχει φτάσει στο σημείο εκείνο που δημιουργεί, που μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολλά μικρά τέμπη στην καθημερινότητα. Και αν δεν έχουν συμβεί τα μικρά τέμπη και να ψάχνουν να βρουν... Μα τα ζείτε εδώ και χρόνια, αφήστε το τώρα αυτό. Μην μου το φέρνετε ως παράδειγμα, γιατί το ζείτε χρόνια και είναι μια τραγωδία, αφήστε το. Είναι μια τραγωδία, αλλά για να μην έχουμε, αν θέλετε, και τα αποτελέσματα της τραγωδίας. Μα το ζείτε χρόνια, κύριε Βρυσαλή, αυτό μέσα στα νοσοκομεία. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που το καταγγέλλετε, είναι η πρώτη φορά που δεν βγαίνουν εφημερίες, είναι η πρώτη φορά που φεύγει από κόσμο. Δεν είναι πρώτη φορά. Αυτό όμως που πρέπει πρώτη φορά που το έκανε ο λαός μας μαζικά με τις κινητοποιήσεις, αυτές να πυκνώσουν και να απαιτήσει αυτά που του ανήκουν. Το να έχει την υγεία του όταν τη χρειάζεται. Την προηγούμενη μόλις εβδομάδα έβλεπα και από την Ποεδίν εκείνη την ανακοίνωση ότι έχει να κάνει με τις δευτερογενείς διακομιδές συμβεβλημένων ασθενών από ιδιωτικά ασθενοφόρα. Μια άλλη ιστορία πάλι αυτή. Μια μεγάλη ιστορία. Για άλλη μια φορά. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Από το 2012 οδηγία ασθενοφόρων και ασθενοφόρα στα νοσοκομεία δεν υπάρχουν. Θα μπορούσαν όλες οι κυβερνήσεις που περάσανε να είχαν φτιάξει ή αντίστοιχο τμήμα στα νοσοκομεία ή σε επίπεδο κέντρων υγείας ή σε επίπεδο ΔΥΠΕ, κρατικός, αν θέλετε, μια κρατική τέτοια οντότητα που να μπορεί να κάνει αυτές τις δευτερογενείς μεταφορές, δηλαδή τα εξιτήρια των ασθενών από τα νοσοκομεία. Δεν το έκανε και έρχεται τώρα η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας βεβαίως και βάζει από το παράθυρο πλέον τις ιδιωτικές εταιρείες ασθενοφόρων στα νοσοκομεία με τις συμβάσεις που δίνει τη δυνατότητα στα νοσοκομεία να κάνουν. Εδώ, κοιτάτε να δείτε, είναι ουσιαστικά ζεστό χρήμα των φορολογούμενων σε εργολάβους. Ασθενοφόρων σήμερα, εργολάβων καθαριότητας χθες και σήμερα, τις εργολάβους στα λογιστήρια, εργολάβους στο νοσηλευτικό προσωπικό όπως έχει γίνει στα προνοιακά ιδρύματα. Εδώ μιλάμε για ένα νοσοκομείο που η ταμπέλα του είναι δημόσια και όλες οι λειτουργίες του με διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων έχει μετατραπεί διαχρονική. Μισό λεπτό. Είχατε πει στο πρόσφατο παρελθόν το πουλόβερ της δημόσιας υγείας, εδώ το είχατε πει στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, έχει ξεκινήσει να ξυλώνεται από πότε? Από το 2000 περίπου, κυρία Ντουργεράκη, με τον περίφημο νόμο Παπαδόπουλου που ήταν, αν θέλετε, εμβληματικός, που έλεγε ότι τα νοσοκομεία μετατρέπονται σε αυτοδιοικούμενες οικονομικές μονάδες που θα παρέχουν υπηρεσίες που κατατοδοκούν, ότι εδώ θα είχαμε την είσοδο ασφαλιστικών εταιριών στα νοσοκομεία. Υπάρχουν ακόμα και σε νόμο στα νοσοκομεία του Ηρακλείου ένα ποσοστό κρεβατιών πάνω από 50. Έχει δώσει τη δυνατότητα με βάση αυτό το νόμο να δίνεται σε ασφαλιστικές εταιρείες και ταυτόχρονα έχουμε την λειτουργία των απογευματινών ιατρείων και χειρουργείων που προβλεπόταν από τότε. Άρα εδώ και καμιά κυβέρνηση που ήρθε από τότε που μιλούσε στο όνομα της δημόσιας υγείας δεν καταργούσε όλα αυτά τα άθρα που μετατρέπανε βήμα το βήμα τα νοσοκομεία σε επιχειρήσεις της ασθενής του πελάτη. Εγώ θα σας ρωτήσω, έχουμε πει τόσο πολλά μεταξύ μας που νομίζω ότι μπορεί πια ο ένας να ρωτάει τον άλλον ελεύθερα πάρα πολλά πράγματα. Μιλάμε πάντα κι εγώ κι εσείς για τις διαχρονικές ευθύνες που υπάρχουν από όλες τις κυβερνήσεις, γι' αυτό και σας πήγα πίσω εκεί όταν λέγατε ότι επί Παπαδόπουλου 2000 με τον νόμο Παπαδόπουλου ότι ξεκίνησε ουσιαστικά να ξυλώνεται το πουλόβερ της δημόσιας υγείας.
χρονικές ελλείψεις, παραλήψεις και οτιδήποτε άλλο μπορεί να υποθεί για τους συνδικαλιστές στο χώρο της υγείας αποδίδεται σήμερα. Δεν είσαστε ο άνθρωπος που το κάνει με ευκολία, αλλά εγώ σας ρωτώ. Αν δεν καταλάβω την ερώτηση, αν αποδίδεται. Διαχρονικές ευθύνες υπάρχουν για συνδικαλιστές στο χώρο της υγείας? Για πράγματα που δεν χειρίστηκαν σωστά για να φτάσουμε σε αυτό και άλλοι να χορεύουνε. Ίσως θα έπρεπε ακόμα περισσότερα έντονα αυτά τα ζητήματα να τα αναδεικνύαμε. Αλλά αν, επειδή μιλάμε και αν θέλετε και μαζί και έχω και ευθύνη των λόγων, αυτά τα πράγματα που λέω τώρα τα έλεγα τουλάχιστον εγώ και σαν μέλος της Διοίκησης Σωματείου και σαν πρώτος εργαζόμενος εδώ και από τότε. Μη σας πω και ακόμα παραπέρα από πότε λέγαμε ότι αυτά τα νοσοκομεία, η υγεία θα μετατραπεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πεδίο κέρδους και σε πεδίο εμπόρευμα. Εδώ τα χαρτάκια που δίνουν όταν κόβει κάποιος στα εξωτερικά ιατρία, κυρία Δουργεράκη, των νοσοκομείων και στο δικό μας, ξέρετε πώς αναφέρει τους ασθενείς, πελάτες. Η όλη η επίσημη πλέον στα ντοκουμέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιλάει για πελάτες, μιλάει για εύρωστες οικονομικές μονάδες, μιλάει για, αν θέλετε, την λειτουργία των νοσοκομείων με όρους ξενοδοχείου. Αν δείτε στο site της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας. Μα ούτως ή άλλως το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, έχει αναδειχθεί πάμπολες φορές με ποσά τα οποία χρεώνονται. Βεβαίως και μιλάει για πληρότητες. Λες και τα νοσοκομεία είναι ξενοδοχεία. Ναι. Και μιλάμε μετά, το επόμενο βήμα είναι οι συγχωνεύσεις νοσοκομείων, είναι οι καταργήσεις κλινικών, είναι η αλλαγή του ρόλου νοσοκομείων, βεβαίως με βάση τον υγειονομικό χάρτη που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προβάλλει τώρα, αλλά αυτός ο χάρτης έχει χτιστεί με πάρα πολλά πλάζ από προηγούμενα υπουργεία και κυβερνήσεις. Για το δικό σας το νοσοκομείο ή για τα νοσοκομεία της Κρήτης που έχετε εικόνα, αυτό το τελευταίο το οποίο πέρασε ουσιαστικά κάτω από τις γραμμές και τις λέξεις μέσα σε άλλο νομοσχέδιο, δηλαδή εφόσον υπάρχουν οι γιατροί εκπαιδευόμενοι ότι θα πρέπει να φεύγουν και ότι οι παρατάσεις των 2 χρόνων να κλείνουν, απλά και πρακτικά τι σημαίνει? Σημαίνει ότι άμεσα. Γιατί έχετε νούμερα εσείς στη διάθεσή σας. Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο έχω αυτή τη στιγμή νούμερα. Περίπου μιλάμε για 15 γιατρούς με σοβαρότερο πρόβλημα να αντιμετωπίσει οι γιατροί που είναι στο μικροβιολογικό εργαστήριο. Που άμεσα με την ψήφιση αυτού του νόμου θα πρέπει να αποχωρήσουν, να απολυθούν επί της ουσίας. Εφόσον ωστόσο υπάρχει γιατρός ο οποίος θα προσληφθεί. Ή δεν υπάρχει θέση καινής σε επίπεδο τομέα κλινικής. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρότατος κίνδυνος άμεσης αποχώρησης 15 γιατρών, εκ των οποίων το σοβαρότερο πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί στο μικροβιολογικό, όπως είπατε. Ναι. Καταλαβαίνει κανείς ότι εδώ πρέπει αυτή η εγκύκλωση να πάρθει πίσω, να ξεσηκωθεί και εργαζόμενοι στα νοσοκομεία και ο κόσμος, γιατί εδώ πέρα από τα προβλήματα που έχουμε με τις εφημερίες, πλέον θα κλείσουν τμήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστώ κύριε Βρύσαλη.